ήρθατε σε ένα ακόμα αναλυσέτο. Μετά το διάλειμμα των δύο εβδομάδων για τις υποχρεώσεις του κυπέλου, αλλά και τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2025, η Euroleague επιστρέφει. Και με πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις εκτός έδρας, παρακαλώ, για τις δύο ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Ρεάλ, ενώ ο Ολυμπιακός θα βρεθεί στο Κάουνας για να διεκδικήσει την νίκη απέναντι στις Άλγυρης του Τρινκέρι. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το ζεσταμά μα όπω πάντα, αναλύοντα τα όσα πρόκειται να συμβούν στην αγωνιστική που ξεκινάει σε λίγε Αν ναι, τότε φύγαμε. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τα αποτελέσματα τη 26η αγωνιστική. Ανατολού Εφέ Μακάβι Τελαβίβ 105-91. Βασκόνια Βιλερμπάν 94-80. Παρτίζαν Μπάγκερ Μονάχου 78-79. Βαλένθια Ολυμπιακό 65-78. Αρμάνι Μιλάνο Ραάλ Μαδρίτη 81-76. Ερυθρό Αστέρα Ζάλγκερ Κάουνα 91-93. Παναθυνακό Άκτορ Φενέρμπαχτσε 74-63. Βίρτου Μπολόνια Μονακό 78-81. Και Μπαρσελώνα Αλμπα 93 93-77. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα τη αγωνιστική που ξεκινάει σε λίγε μόνο τη 27η αγωνιστική δηλαδή, τα παιχνίδια τη Πέμπτης και τη Παρασκευή. Άλμπα Βερολίνου Μακάμπι Τελαβίβ, Βίρτου Μπολόνια Βαλένθια, Παρτίζαν Ανατολού Εφέ και Ρεάλ Μαδρίτης Παναθενικό Άκτορ ολοκληρώνουν το πρόγραμμα τη Πέμπτη. Πάμε και στην Παρασκευή. Φενέρμπαχτ σε Μπασκόνια, Ζάλγκυρη Κάουνα Ολυμπιακό, Βιλερμπάν Αρβάνε Μιλάνο, Μπάγκερ Μονάχου Αριθρό Αστέρα και Παρσελώνα Μονακό ολοκληρώνουν τι υποχρεώσει των ομάδων για την 27η αγωνιστική τη Euroleague. Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στη βαθμολογία. Πρώτη παραμένει η Real Madrid, δεύτερη η Μπαρσελώνα, τρίτο ο Παραθυναϊκό Άκτορ, τέταρτη η Μονακό, πέμπτη θέση για την Βίρτου Μπολόνε και έκτη θέση για τον Ολυμπιακό, έβδομη θέση για την Φενέρμπαχτσε, όγδοη για την Μπασκόνια, ένατη για τη Βαλένθια και τη δεκάδα συμπληρώνει Μακάμπι Τελαβίβ, ενδέκατη θέση για την Παρτίζαν του Ζέλικο 10 12 12η θέση για την Αρμάνι Μιλάνο που έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Η επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού, η Ζάλγυρης, βρίσκεται στη 13η θέση. 14η θέση για την ε, ανατολου Έφε. 15η θέση για την Μπάγεν. 16η θέση για τον Ερυθρό Αστέρα του Κότσου Φερόπουλου. Ενώ στη 17η και 18η θέση, δηλαδή ουραγή τη βαθμολογία για μία ακόμη εβδομάδα, είναι η Άλμπα Βερολίνου και η Βιλερμπάν. Και τώρα ήρθε η ώρα για το κομμάτι τη ανάλυση. Σε αυτό το μέρο ποτέ δεν είμαι μόνη μου. Γι' αυτό πάμε να δούμε ποιο είναι ο σημερινό μα καλεσμένο. Μαζί μα σήμερα, όπω όλοι καταλάβατε, είναι ο Ανδρέα Πυσιόλη. Κότ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που, που, είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να είμαι στη συζήτησή σα και στην εκπομπή σα. Λοιπόν, ξέρει, όλοι λέμε ότι είμαστε ένα εργοστάσιο παραγωγή παικτών και ταλέντων και το βλέπουμε. Έχουμε παίκτε σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε το Γιάννα Ντετοκούμπο που μας έχει κάνει διάσημους σε όλο τον κόσμο. Αλλά είμαστε και ένα εργοστάσιο παραγωγής προπονητών. Και είσαι ένα από τα παραδείγματα. Λαμπρό παράδειγμα. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω είμαστε μια πασχετική χώρα. Με πασχετική αντίληψη, και το μπάσκετ ε, είναι δεύτερο άθλημα, αλλά όχι όπως είναι δεύτερο άθλημα στι άλλε χώρε ε, μακράν του πρώτου. Είναι μέσα στην κουλτούρα μα αυτό και αυτό βγαίνει σε αυτό που μόλι ανέφερε. Δηλαδή, παίχτε, προπονητέ, δημοσιογράφοι καλοί, υψηλό επίπεδο. Γενικά, έχουμε πασχετική κουλτούρα νομίζω σε χώρα. Και βγαίνει. είναι νομίζω coach πολύ σημαντικό ότι ξεκίνησε δίπλα σε σπουδαίου προπονητέ και κατάφερε όμω μετά να κάνει τη δική σου καριέρα και να είσαι αυτόνομο να πάρει τι δικέ σου ευκαιρίε και να το κυνηγήσει. Και ήσουν το ίδιο επιτυχημένο όπω και όταν, όταν ήσουν βοηθό. Ε, κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχει την ευκαιρία στη ζωή, όπω την είχα εγώ και με πολύ ευγνώμων γι' αυτό, να δουλέψω δίπλα σε μεγάλου προπονητέ ε, και να μάθω πολλά ε, από τον Ζέλικο, από τον Δημήτρη, να δουλέψω σε μεγάλε ομάδε και με μεγάλου παίχτε που μαθαίνει πάρα πολλά από αυτού. Ε, αλλά από εκεί και πέρα, ξέρει, είναι πολλοί που παίρνουν την ευκαιρία και κάπου τη χάνουν. Πρέπει να είσαι έτοιμο να την εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Ε, εντάξει, έχω πολύ δρόμο μπροστά μου ακόμα, αλλά νομίζω μέχρι στιγμή ε, αυτό το κάνω, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην ανάλυση, την pre-game ανάλυση των αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων όσον αφορά την αγωνιστική που ξεκινάει σε λίγε μόνο ώρε, αυτή του Παναθηναϊκού που ταξιδεύει στη Ρεάλ Μαδρίτη και ε, του Ολυμπιακού που ταξιδεύει να αντιμετωπίσει την ε, Τζάλγκηρη, πάμε να, δούμε, να μιλήσουμε λίγο για το κύπελο γιατί είχαμε τη διακοπή των δύο εβδομάδων για τι υποχρεώσει του κυπέλου, αλλά και για τι υποχρεώσει τη εθνική μα ομάδα στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ του 2025. Α ξεκινήσουμε με το κύπελο. Ο Ολυμπιακό κατάφερε για τρίτη συνεχόμενη φορά να πάρει αυτόν τον τίτλο. Σε ένα παιχνίδι, θα πω αρκετά περίεργο coach, νομίζω. Κοίταξε τα. Όσον αφορά τι επιδόσει <κοίτα> και των δύο ομάδων, αυτό εννοώ. Το κύπελο πάντα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που θα δεις στη Euroliga, διαφορετικό αυτό που θα δεις στο πρωτάθλημα, πάντα. Είναι ο τελικός, αυτό το δεν υπάρχει αύριο, δεν είναι ότι, οκ, okay, έχει υπάρχει κι άλλη αγωνιστική. Είναι ένας τίτλος, ο οποίος έχει μια διαφορετική ψυχολογία, ε, χαίρεσε την επιτυχία, αλλά δεν έχει το ίδιο, δεν σου δίνει την ίδια επιτυχία που σου δίνει ένα πρωτάθλημα ή μια Euroliga. Mm -hmm. Ε, και πολλές φορές έχω αισθανθεί ως ε, μέλος ομάδας που έχει συμμετέχει εκεί πέρα ότι είναι ε, μεγαλύτερη η ανακούφιση που δεν έχασες mm -hmm. παρά το, η χαρά του ότι κέρδισες. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικός. Και φάνηκε νομίζω σε αυτή την, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ποια ομάδα το θέλει περισσότερο, ποια ομάδα το έχει ανάγκη περισσότερο το κύπελο. Ε, πάντα αν ανατρέξουμε σε τελικούς Κυπέλου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάποτε ο τελικό που είδαμε το φοβερό μπάσκετ που έγινε το κάτι απίστευτο. Πάντα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πολύ άστοχα, πολύ νευρικά. Ε, πολύ physical παιχνίδια όλα αυτά. Ε, νομίζω αν ανατρέξουμε δηλαδή η τελική που γινόταν μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο ελληνικό τότε σε ιδιαίτερο κλίμα, ε, δύσκολε συνθήκε, εκεί ήταν ε, νομίζω η επιτομή του αντιμπάσκετ. Μπάσκετ που δεν εκπροσωπούσε αυτέ τι ομάδε, που του μετά στο πρωτάθλημα και παίζανε καταπληκτικά παιχνίδια. Οπότε εξορισμού είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ψυχολογία. Ε, παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον. Η, η μάχη ω Παναθναϊκό Ολυμπιακό είχαμε καιρό να τα ζήσουμε αυτά. Ναι. Αυτού του είδου την κόντρα που mm -hmm. γίνεται τώρα. Ε, νομίζω το εγκατακλείδι είναι αυτό. Η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, αυτή το πήρε. Εγώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Είπες, η ομάδα που το ήθελε περισσότερο, μήπω κέρδισε και η ομάδα που ήταν πιο δεμένη μεταξύ τη όσον αφορά τη φιλοσοφία του προπονητή. Γιατί ο Παναθναϊκό είναι μια νέα ομάδα. Θα μου πει, αυτό το, δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά λέω ότι είναι μια νέα ομάδα. Α έχουν περάσει κάποιοι μήνε. Φέτο είναι μια ομάδα που χτίστηκε κυριολεκτικά από το μηδέν, σε όλα τα σημεία, ακόμα και στο τεχνικό επιτελείο. Ο Ολυμπιακό είναι μια ομάδα που οι παίκτε αυτοί, το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερο αριθμό, υπηρετούν μια φιλοσοφία τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Οπότε, μήπω η αυτοματισμή, η συνοχή που υπάρχει, όταν όλοι οι παίκτε γνωρίζουν, είναι κάτω από την ίδια φιλοσοφία, κέρδισε σε αυτό το παιχνίδι. Okay. Θα συμφωνήσω απολύτω μαζί σου. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα mm -hmm. αυτό το πράγμα. Και είναι ε, η ιστορία αυτή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακό, εν συγκρίση με τον Παναθυλαϊκό, mm -hmm. έχει αυτό το πλεονέκτημα που μόλι είπε. Ότι η ομάδα είναι δεμένη, ότι οι παίχτε παίζουν πολλά χρόνια μαζί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θα το βλέπαμε ακόμα περισσότερο αν υπήρχαν λιγότεροι τραυματισμοί και δεν ήταν αναγκασμένο ο Ολυμπιακό να κάνει αλλαγέ. Ε, να αλλάξει το ρόστρο του στη σε μέση σεζόν, αυτοί οι παίκτες να παίξουν περισσότερο χρόνο μαζί, θα ήταν ακόμα πιο έντονο αυτό. Αλλά όταν πάμε στην ανάλυση του παναθηναϊκού και Ολυμπιακός πλέον, αυτό θα είναι πάντα το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, η συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλα πλεονεκτήματα, αλλά στο συγκεκριμένο όπως είπες, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και αυτό. Λοιπόν, bon, ας περάσουμε και στις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας που ξεκίνησε με το δεξί. Η εκπομπή αυτή γυρίζεται Δευτέρα πρωί, οπότε έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι στη Χάγη απέναντι στην Ολλανδία για να ολοκληρώσουμε τις υποχρεώσεις της εθνικής μας για αυτό το πρώτο παράθυρο της προκριματικής φάσης. Ντεμπούτο του Βασίλη Πανούλη στον Πάγκο. Εσύ το πίστευες ότι κάποια στιγμή θα γίνει προπονητής όταν τον έβλεπες σαν παίκτη. Ε, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμασταν. Εντάξει, ήταν άλλε εποχέ, ήταν ακόμα αρκετά πιο μικρό. Ε, έχει αυτό το σκεπτόμενο ο, ο παίχτη. οπότε κάποιους παίχτε τους βλέπει, δηλαδή και το Μάικ τον Μπατίστ που ήταν ερσέντερ ναι. όταν ήμασταν στον Παναθηναϊκό, καταλάβαινε ότι σκέφτεται μπάσκετ. Το ίδιο είναι και ο Βασίλης. Mm -hmm. ε, δεν ήξερα η αλήθεια είναι αν θα το επιδιώξει αυτό, γιατί είναι και δύσκολο μερικέ φορές, δηλαδή... Θυμάμαι ο Σάρα, α πούμε, είχε πει κάποια στιγμή που του έλεγα θα γίνει προπονητή. Μου λέει: Όχι, δεν θα γίνω, γιατί θα πρέπει να προπονώ σαν και εμένα. <laughs> ε, Μερικέ φορέ πολλοί δεν το κάνουν για τέτοιου λόγου. Ο Βασίλη το επέλεξε να το κάνει και το κάνει καλά, νομίζω. Ε, τώρα, βεβαίω, ε, οι εθνικέ είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Δεν νομίζω ότι. Ε, Προλαβαίνει ένα προπονητή σε τέσσερι προπονήσει σε τόσο μικρό διάστημα να βάλει τη δικιά του ταυτότητα mm -hmm. σε αυτή την ομάδα. Αλλά νομίζω ότι συγκεντρώθηκε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία βγήκανε στο παιχνίδι. Πολύ σωστά, Κώτσου. Και νομίζω ότι αυτό που μα έλεγε πριν το παιχνίδι, που είχαμε και μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στα κανάλια Nova Sports, είναι ότι εγώ. Ε, αυτό που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή ε, είναι να αρχίσω σιγά σιγά να βάζω τα κομμάτια τη φιλοσοφία μου που θέλω όμω να βασιστεί στην άμυνα. Γιατί λέει πιστεύω ότι η άμυνα είναι στο, στο DNA μα σαν χώρα. Πρέπει να παίρνουμε πόντου από την άμυνά μα. Αυτό είναι το μπάσκετ που πρέπει να παίξουμε: Να παίρνουμε πόντου στο ανοιχτό γήπεδο, με αριθμητικό αβαντάζ. Άρα ε, αυτό ήθελα να κάνει. Νομίζω ότι το είδαμε αυτό στο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που είχε πολύ άσχημα ποσοστά και για τι δύο ομάδε στα μακρινά σουτ. Κατάφερε όμω η εθνική μα. Να το κερδίσει μέσα από σκληρή άμυνα, από γρήγορα αμυντικά rebound, από κλεψίματα. Νομίζω ότι ήταν μια εικόνα που ικανοποίησε. Συμφώνω απολύτω. Είναι έτσι όπω το λε ακριβώ. Είναι, ε, είναι δύσκολο να παίξει καλό μπάσκετ σε αυτό το παιχνίδι. Οκ, okay, τα shoot θα μπουν, δεν θα μπουν. Καμιά φορά ξέρεις, δεν είναι θέμα επιλογής αυτό έρχονται ή δεν έρχονται. Αυτό στο οποίο μπορεί να βασιστεί είναι αυτό ακριβώ που είπε. Ότι θα δώσω ό,τι έχω και δεν έχω, ότι θα παίξω δυνατή άμυνα, ότι θα πάω στα rebound. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορώ να το κάνω ανεξαρτήτου μέρα. Και νομίζω αυτό ήταν η επιτομή του τι κάναμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν μα μπήκαν τα σουτ, Δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεση. Δεν μπορούν οι παίκτε ακόμα να βγάλουν αυτό που έχει στο κεφάλι του προπονητή και το προπονητικό επιτελείο. Κάναν όμω αυτό στο οποίο μπορεί να βασιστεί. Παίξαν άμυνα. Την άμυνα τη μεταφράσαν σε πόντου και πήραμε πάρα πολλού πόντου από κάθε είδου χάσλ. Ε, ελέγξαμε το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Σκληρή άμυνα, πίεση πάνω στην μπάλα, ε, ευνηδιασμοί ε, από αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό μπορεί να στηρίζει. Mm. Αυτό μπορώ να το κάνω πάντα, όποιε και, και να είναι οι συνθήκε. Και μια τελευταία ερώτηση πριν φύγουμε και από το κομμάτι τη εθνική και περάσουμε στην ανάλυση των αναμετρήσεων που έρχονται για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει, coach. Και θέλω την άποψή σου σαν τεχνικό. Ε, ότι εφ' εξή, αφού είναι ένα νέο κεφάλαιο για την εθνική μα ομάδα, που βασίζεται στο Βασίλη Σπανούλη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι πλαισιών που έχουν περάσει από αυτήν την ομάδα και αναφέρομαι στο, στον Δημοντικούδη, στον Νίκο Ζή, στον Κώστα Τσάρτσαρη, mm -hmm. που είναι γύρω από αυτήν την ομάδα. Αλλά το, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Βασίλη Σπανούλη. Είναι μια περίοδο που θα πρέπει να φτιαχτεί μια φιλοσοφία για την εθνική ομάδα, ανεξάρτητα του ποιο είναι. Ποιο δηλώνει παρόν στην κάθε αναμέτρηση. Τι εννοώ, Πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, ε, στηριζόμασταν σε μια φιλοσοφία του να έρθει ο Γιάννη να παίξει. Mm -hmm. Και φτιάχναμε ένα είδο μπάσκετ που λέγαμε, Ωραία, αυτό θα το υπηρετήσουμε τώρα ε, προετοιμαζό, και προετοιμαζόμαστε για να έρθει ο Γιάννη. Και στο τέλο μπορεί ο Γιάννη, λόγω του ότι είναι και ε, μην ξεχνάμε, ο καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ένα από του καλύτερου παίκτε, ε, είναι όμω και μια επένδυση για την ομάδα του στο, στο NBA. No. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για αυτόν. Πολλέ φορέ, ξέρει, άμα έχει ένα μικρό τραυματισμό, να θυσιάσει το καλοκαίρι του και την αποθεραπεία του για να έρθει να παίξει για την εθνική ομάδα. Μιλάμε για ένα τελείω διαφορετικό level, ε, ξέρεις, ε, παίκτη. Οπότε, είναι η εποχή να φτιάξουμε μια φιλοσοφία που να μπορεί να την υπηρετήσει οποιοδήποτε group εκ έχουμε. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Ε, Θέτει πολύ ωραίο ζήτημα εδώ πέρα. Ε, θα αλλάξω τη λέξη φιλοσοφία με τη λέξη κουλτούρα. μαζί σου. Έτσι, αυτό χρειάζονται στι εθνικέ. Mm -hmm. ε, νομίζω μεγαλύτερο παράδειγμα για αυτό που μπορούμε να το δούμε και να καταλάβουμε ήταν η Εθνική Αυστραλία. Mm -hmm. ε, η Εθνική Αυστραλία κάποτε με του ίδιου παίχτε ήταν μια μέτρια ομάδα και δούλεψε ακριβώ αυτό το πράγμα. Την έννοια τη κουλτούρα και του δέσμιου των παίχτων και το ποια είναι η ταυτότητα αυτή τη ομάδα και εκεί μπαίνει και η φιλοσοφία μαζί. Ποια φιλοσοφία εξυπηρετούν όλοι αυτοί. Ε, και νομίζω ότι έτσι όπως το έθεσες ακριβώς, ότι μαζί ο Βασίλης, ε, με τον Δήμο, με τον ε, Ζήση, με τον ε, Τσαρτσαρή, όλοι αυτοί έχουν ε, πετύχει και έχουν πετύχει με μια συγκεκριμένη κουλτούρα ε, στην εθνική ομάδα, την οποία νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτή τη στιγμή. Να μεταφέρουν αυτό το πράγμα που μας είχε ε, δώσει την επιτυχία ε, παλιά στην εθνική με αυτή τη γενιά, να το μεταφέρουν στην καινούργια γενιά και να χτιστεί η εθνική πάνω σε αυτό, το οποίο είναι κάτι που μα ταιριάζει σαν ελληνικό μπάσκετ και σαν ελληνικό λαό. Είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το έχουμε κάνει ήδη. Ναι, ε, ξέρουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ε, και έχω την αίσθηση ότι πάνω σε αυτό θα βασιστεί από εδώ και πέρα η εθνική στην καινούργια εποχή. Και για να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπα, εννοείται ότι. Είναι ευχή όλων μα να βρίσκεται στο Προελπιακό τουρνά ο Γιάννη Αντοκούμπο. αλλά θεωρώ αυτή τη στιγμή, επειδή άκουγα και πάρα πολλά, α, διάβαζα δημοσιεύματα ότι αυτό είναι το μπάσκετ. Θα παίζουμε καλύτερα με το Γιάννη. Δηλαδή, θεωρώ ότι μειώνει και λίγο την προσπάθεια των παιδιών που είναι τώρα στην εθνική ομάδα, γιατί ξέρει, είναι σαν να παίρνει. Ε, τα φώτα από πάνω του. Αυτή τη στιγμή αυτοί που έδωσαν το παρόν στην εθνική ομάδα αξίζουν συγχαρητήρια με τα αποτελέσματα ε, που έφεραν. Αλλά πιστεύω ότι το μπάσκετ πρέπει να υπηρετείται από, το, από τον οποιονδήποτε δίνει το παρόν. Όπω είπε και εσύ τότε στην τότε εθνική, ε, που τώρα βρίσκεται στου ε, πάγκου ή στη, στη διοίκηση. Ανεξάρτητα με το ποιο ήταν στο παρκέ, ανεξάρτητα με το ποιο ήταν στην κλίση τη εθνική ομάδα, όλοι έπαιζαν το ίδιο μπάσκετ. Συμφωνώ απολύτω. Ε, κοίταξε ο Γιάννη είναι. Ε, ε, με κάθε έννοια τη λέξη, αστέρι. Οκ, okay, τραβάει τα φώτα πάνω του. Όλοι θα ασχοληθούν με αυτόν και όλοι θα συγκεντρωθούν σε αυτό. Είναι δουλειά του τεχνικού επιτελείου, τη ομοσπονδία τη διοίκηση όμω, να χτίσουν κάτι που θα πάει και πέρα από το Γιάννη. Και δεν θα στηρίζεται μόνο σε αυτό. Δηλαδή, δεν Πολύ σωστό. θα είναι ένα κτίσμα που μόλι αφαιρέσει ένα κομμάτι θα καταρρεύσει. Mm -hmm. Θα πρέπει να μπορεί να στέκεται και να συνεχίζει. Και να συνεχίζει στα στάνταρτ και στο. Τι ικανοποιεί το ελληνικό μπάσκετ ε, ω απόδοση. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε λοιπόν επειδή έφυγε ένα παίχτη ε, από την τετράδα στην, ε, ε, να βγαίνουμε 12. Δεν ε, αντιπροσωπεύει oh, no, no. αυτό το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε σίγουρα η εθνική πρέπει να χτίζεται με τη λογική ότι αν έρθει ο Γιάννη όλα καλό και έχουμε ένα απίστευτο παίχτη ε, και τον εκμεταλλευόμαστε. Αν δεν έρθει ο Γιάννη όμω, κάπω πρέπει εμεί να ε, συνεχίσουμε στα ίδια στάνταρτ mm -hmm. και στην ίδια απόδοση. Θεωρώ ότι. Εντάξει, είναι νωρί να πούμε ακόμα το τι έχουν στο μυαλό του. Γνωρίζοντα γιατί με όλου αυτού έχω δουλέψει και με όλου αυτού έχω συνεπάρξει και είναι, ε, έχουν ιστορία στον ελληνικό χώρο. Δηλαδή, όλοι ξέρουν τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι παίχτε. Νομίζω ότι κάπου προ τα εκεί θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, τα πάμε και για το κύπελο, τα πάμε για την εθνική ομάδα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την EuroLeague. Είσαι έτοιμο. Λοιπόν, φύγαμε για την ανάλυση του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Real Madrid. Τη Real εκτό έδραση η αναμέτρηση του τριφυλιού. Πώ το βλέπει κότσο αυτό το παιχνίδι, Κοίταξε, είναι ένα παιχνίδι που είναι εξ δύσκολο, αλλά είναι το δύσκολο που γίνεται και εύκολο γιατί ε, μειώνονται οι απαιτήσει. Mm -hmm. Δηλαδή η ψυχολογία είναι διαφορετική. Okay. Είναι ίσω. Ε, το πιο δύσκολο παιχνίδι που μπορεί να παίξει από την άποψη την καλύτερη ομάδα με συνέδρα Okay. Παρ' όλα αυτά, και η Real Madrid τη βλέπουμε ότι έχει αυξομοιώσει, μα έχει συνηθίσει όλη τη σεζόν σε άλλα standards. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ κάτω από αυτά τα standards. Αλλά ακόμα και αυτό το κάτω των, mm -hmm. από τα standards είναι πάνω από τι άλλε ομάδε κατά κάποιο τρόπο. Ε, είναι ένα εξαιρετικό δύσκολο παιχνίδι και έχει και μεγάλε ιδιαιτερότητε. Ξεκινάμε από το ότι όταν η ελληνική ομάδα σηκώνεται και πάει στην Ισπανία, εξορισμό είναι δύσκολο. Mm -hmm. Είναι πρώτο βαθμό δυσκολία. Ε, Παίζει μια ομάδα που δεν ξέρω αν είναι. Ε, καλό μάτς για τον Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πατάει πάρα πολύ ρακέτα, έχει πάρα πολλές επαφές ιδίω ο Ναν που είναι πλέον ο κινητήριος μοχλός είναι παίκτη που θέλει να πάει στην επαφή ε, και εκεί πέρα και με τον Ταβάρα και με τον Μπουαριέ και γενικά το μέγεθο και η αθλητικότητα τη Ρεάλ Μαδρίτη το κάνει δύσκολο. Πρέπει να δούμε πώ θα αντιδράσει ο Παναθυναϊκό σε αυτό. Ε, πρέπει να δούμε τι θα επιλέξουν τακτικά να κάνουν. Δηλαδή, αν θα επιλέξουν να προσπαθήσουν ε, με τι τρέτ παίχτε που του έχει. Ο Παναθηναϊκός να τραβήξουν τον Ταβάρη για να ανοίξουν του διαδρόμου. Ε, νομίζω ότι ο Ναν, αν μου επιτρέψει, δεν θα κολλώσει. <ΣΣ> θα πάει με του ψηλού, θα πάει στον Ταβάρη και θα δοκιμάσει την τύχη του, θα πάει να πάρει τα φάουλ. Το οποίο κατά την άποψή μου είναι ο καλύτερο mm -hmm. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου κάνει ο Ταβάρε είναι να σου αλλάξει το παιχνίδι. Σωστά. Να σε φοβεί και να μην κάνει. Και μην να φά τρει τάπε από τον Ταβάρε δεν έγινε τίποτα. Είναι τρία γαλάθια mm -hmm. που έχασε. Αν όμω αρχίζει να πετά περίεργα την μπάλα, αν αρχίζει να σταματά και να σουτάρει να μην πατά καν τη ρακέτα, ε, σου έχει αλλιώσει το παιχνίδι. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο αντίκτυπο στο παιχνίδι του Ταβάρε και του Πουαριέ. Που αν δεν έχει το μέτρο σύγκριση mm -hmm. του Ταβάρε, αν δεν υπήρχε ο Ταβάρε, ο Πουαριέ ήταν ο Ταβάρε του ευρωπαϊκού μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να πάνε σε επαφέ, θα πρέπει να του φθυρούν με φάουλ όσο γίνεται. Δεν είναι εύκολο. Εύκολα το λε στην τακτική ότι ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά να το κάνει στην πραγματικότητα είναι δύσκολο. Μέσα σε μια έδρα τόσο δυνατή, μπορεί να ανεβάσει το σκορ απέναντι σε μια ομάδα που είναι λέει, νέα έδρα, παίζει πολύ καλά στην επίθεση, παίζει και καλή άμυνα, κάνει πολλέ συνεργασίε. Δηλαδή θα πρέπει να είσαι και εσύ εκείνο το βράδυ πολύ παραγωγικό και εύστοχο. Η ερώτηση είναι αν θέλεις να το κάνεις αυτό το πραγμα mm -hmm. και αν μπορείς να το κάνεις Σωστά επίσης, να το στηρίξεις. Ε, η Real επιβάλλει αυτό το ρυθμό σε ολα mm -hmm. τα παιχνίδια. Πολύ λίγοι έχουν καταφέρει να τους πάνε σε low scoring game και κυρίως είχε να κάνει με τη δικιά της αστοχία, με τη δικιά της κακιά μέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι θα θέλει να κάνει κάτι τέτοιο γιατί και ο Coach Άταμα δείχνει ότι εμένα αυτή είναι η φιλοσοφία μου και αυτό το μπάσκετ θα παίζω ποιος και έναν ο μου. Ε, έχω την αίσθηση ότι θα πάμε σε υψηλού scoring παιχνίδι. Είμαι περίεργο να δω ποιον θα ευνοήσει αυτό. Ε, είναι ενδιαφέρον αυτό να το δούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι ξέροντα το πώ παίζουν οι δύο ομάδε. Ότι δεν θα υπάρξει αυτή η λογική. Το παιχνίδι θα πάνε και δύο ομάδε ε, πολύ επιθετικά. Άρα, επιθετικό παιχνίδι με ψηλό σκορ, Πρέπει δηλαδή, ο Παναθυμαϊκό να είναι εύστοχο από μακριά, να πάρει πόντου από την άμυνά του που έχει συνηθίσει και παίρνει σχεδόν το 30% ε, στα τελευταία παιχνίδια από του πόντου του. Και εγώ δεν το περίμενα, θα σου μιλήσω. Όταν έβλεπα το Ρόστερ, το λέω σε κάθε εκπομπή. Πώ χτίζονταν το καλοκαίρι, ποιο θα παίξει άμυνα. Θα πάω εγώ να παίζω άμυνα. Ε, αλλά, με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι βλέπω μια ομάδα με τόσο επιθετικό ταλέντο να παίζει τέτοια άμυνα, να παίρνει 30% των πόντο τη από την άμυνα και απέναντι σε ομάδε έχει αναγκάσει τη Μονακό να κάνει το χειρότερο τη παιχνίδι. Έχει αναγκάσει πολλέ ομάδε να κάνουν τα κακά κα, 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 παιχνίδια απέναντί τη όσον αφορά το σκοράρισμα. Ε, οπότε εκεί δίνω ένα πολύ μεγάλο credit. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα Real για να, τις, να την κατεβάσει τόσο πολύ στου 65-70 πόντου. Ναι. Ε, αλλά. Πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ, ε, δεν φοβηθεί, αν δεν φοβηθούν οι περιφερειακοί του, ε, μπορεί να διεκδικήσει το διπλό μέσα σε μια πολύ δύσκολη έδρα, που όπως είπες και εσύ όμως δεν υπάρχει άγχος, γιατί πας να παίξεις με τον πρώτο, εκτός έδρας, ε, οπότε πάντα έχεις και την, σε εισαγωγικά τη δικαιολογία, να πω έτσι, ή το ότι εντάξει, θα πάω να το παλέψω, ε, γιατί είναι κάτι που λίγε ξεσ... λίγες ομάδες θα περάσουν από εκεί. Ναι. Ε, συμφωνώ. Και κοίταξε τώρα, ε για να κερδίσει μια ομάδα θεωρητικά είναι καλύτερη ή λόγω του ότι έχει το πλεονέκτημα έδρα θα τη θεωρούσουμε καλύτερη, κατά κανόνα πρέπει να γίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, πρέπει να ρίξει ξύλο στον αντίπαλο. Αντισόπιτο. Okay. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν μπορεί mm. να περιμένει να κερδίσει. Δεύτερον, όπω είπε, πρέπει να μπουν τα σου. Δεν γίνεται να είσαι άστοχο σε αυτή την έδρα και να περιμένει να κερδίσει. Τρίτον, πρέπει και ο αντίπαλο να σου κάνει τη χάρη. Πρέπει να χάσουν και αυτοί σου. Γιατί η Real Madrid είναι ομάδα που έχει δείξει ότι μπορεί ξαφνικά ένα σχεδόν ή ένα Λιούλ να πάρει την μπάλα και να σου βάλει ένα μαρκαρισμένο σούτ ή ο Ρούντι, να σου βάλει ένα μαρκαρισμένο σούτ από τα 8 μέτρα, ακόμα για να έχει παίξει καλή άμυνα. Ε, οπότε νομίζω πρέπει να γίνουν αυτά τα τρία πράγματα ή τουλάχιστον δύο από τα τρία πράγματα για να πει ότι θα κερδίσει. Είναι πιο βασικό από όλων το physical παιχνίδι. Αν δεν παίξει physical με τη Real Madrid της, και εσανθεί άνετα με στο γήπεδο, δεν μπορεί να περιμένεις τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα φύγουμε από τη Μαδρίτη και από την Ισπανία και θα πάμε στο Κάουνας και στη Λιθουανία. Ναι, Είσαι έτοιμος. <laughs> Εκεί θα βρεθεί, λοιπόν, και ο Ολυμπιακός ε, για να αντιμετωπίσει την ομάδα του Κόστρυν Κέρι πλέον, mm -hmm. ο οποίο πάει καλά. Από την έλευσή του και έπειτα έχουν γίνει πολύ καλά πράγματα. Ε, νομίζω ότι εντάξει, είναι ένα τεχνικό που έχει ένα πολύ μεγάλο playbook. Σε όλε τι ομάδε που ήταν, ε, το έλεγαν οι παίκτε του, λέει πάρα πολλά συστήματα μα έχει ναι. ο Και φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ξεντυλίγει και αυτό το, ε, το κουβάρι με το να παίζουν οι παίκτε του διαφορετικά πράγματα. Με ένα group παίκτων που έχει ταλέντο, δεν είναι ακριβώ πληρωμένοι παίκτε ή super wow, αλλά μπορεί να, κάνει τα, μπορεί, να, να υπηρετήσουν τον μπάσκετ που θέλει. Κοίταξε, Όπω ξέρει πολύ καλά, η Euroliga δεν έχει να κάνει με το ποια ομάδα παίζει πολλέ φορέ, έχει να κάνει με το πότε την παίζει. Και η Ζαλγίρη, αυτή τη στιγμή, είναι στο ψηλότερο του σημείο. Mm -hmm. Έχει ε, αλλάξει η ψυχολογία τη μετά την αλλαγή προπονητή, ε, έχει αλλάξει τον μπάσκετ τη, η έδρα τη είναι πλέον ε, πραγματικά φαντάζει απόρθητη, ε, το γήπεδο εδώ, εκεί πέρα. Και έδειξαν ακόμα και στο εκτό ότι θα. Βρίσκουν τον τρόπο να κερδίσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ε, θεωρώ ότι έχει ένα βαθμό δυσκολία μεγαλύτερο από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, για αυτό που αναφέραμε και πριν. <συσκολοί> ότι για τον Ολυμπιακό αυτό είναι must win παιχνίδι. <συσκολοί> Ο Παναθηναϊκός αν φύγει χάνοντα από, από τη Ρεάλ Μαδρίτη, προφανώ δεν το θέλει κανεί αυτό. Αλλά δεν είναι μεγάλο <συσκολοί> πρόβλημα, είναι κάπω. Οκ, okay, προχωράμε, πάμε στο επόμενο ο Ολυμπιακό θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα να χάσει αυτό το παιχνίδι. Οπότε αισθάνεται μεγαλύτερη πίεση απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει αυτή την πίεση. Οπότε σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακό έχει την πίεση να κερδίσει ε, και να διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Ή αν καταφέρει ο coach να βγάλει αυτή την πίεση από του παίχτε του. Ένα παιχνίδι που εξ ορισμού θα είναι φυσικά ο αντίπαλο. Ξέρει ότι θα πα μέσα και θα μαυρίσουν τα χέρια σου από το ξύλο που θα πέσει αυτό το παιχνίδι. Ε, Παρ' όλα αυτά, και ο Ολυμπιακό δεν είναι ε, ε, του κατηχητικού. Δεν θα περιμένουν Όχι. τον, ε, το τον αντίβαλο. Μπορεί να το ξεκινήσουν κιόλα. Το... Και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. πάντα. Κάπω. Τελικό ούτσα μου σχολιά. Είπε πριν πολύ εύστοχα για τον Ναν, ότι είναι ο κινητήρα του του Παναθημαϊκού. Και είναι μια μεταγραφή που έγινε μεσού στη σεζόν. Το ίδιο λοιπόν α, θέλω να σε πάω τώρα στον Πετρούσεφ και στον Ράιτ. Που έχουν βοηθήσει αρκετά νομίζω τον Ολυμπιακό όταν τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ. Όταν έμεινε εκτό ο Φαλ, είναι παίκτε γιατί και ο Πετρούσεφ είχε έρθει, ήταν απροπόνητο, το είχε πει κιόλα. Είμαι λέει εκτό φόρμα, έκανε προπόνηση μόνο του για μήνε. Ναι. Δεν πάει να πει ότι ήταν στο NBA και ήρθε και ήταν σε άψογη φόρμα. Χρειαζόταν χρόνο και παιχνίδια για να μπορέσει να πατήσει τα πόδια του και να μα δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Ράιτ με το που ήρθε Εγκληματίστηκε κατευθείαν από μια υποδιέστερη, ολικά το υποδιέστερη, ενώ από χαμηλότερη ε, λίγα στη Euroleague, Από το πρώτο κιόλα παιχνίδι μα ε, έδειξε τι μέλη γενέστε. Βοηθάνε αυτέ οι δύο προσθήκε μέσα στη σεζόν τον Ολυμπιακό. Καταρχήν να προσθέσω σε αυτό που είπε, ότι ο Ράιτ ήρθε ξεκάθαρα από υποδιέστερη λίγα, mm -hmm. γιατί ε, έχω ζήσει ποια είναι η διαφορά τη Eurolig με το αμέσως επόμενο βήμα. Είναι χαόδε. Πολλοί παίχτε χάνονται σε αυτό. Mm -hmm. Ε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη διαφορά ε, σε σχέση με αυτό που ανέφερε ε, με τον Ναν είναι ότι ο Ναν είναι γκάρ, οι άλλοι δεν σε... είναι. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ο Γκάρ έχει την μπάλα στα χέρια του, πρέπει να πάρει αποφάσεις, οπότε συνήθω είναι πολύ πιο δύσκολο ο Γκάρ να προσαρμοστεί και να αποδώσει. Ε, αλλά για αυτού του δύο, θα πάω πάλι σε αυτό που είπε σε προηγούμενη ερώτηση, ότι ο Ολυμπιακό είναι ομάδα που έχει ένα συγκεκριμένο σύστημα. Οπότε, μόλι καταλάβει ποιο είναι ο ρόλο σε αυτό το σύστημα, θα αποδώσει. Ε, για το Wright ήταν εύκολο ε, διότι είναι ένα center ο οποίο ε, τα γκάρ πολλέ φορέ μπορεί να σε κάνουν να φαίνεσαι καλό. Mm -hmm. Πρέπει να κάνει και εσύ το κομμάτι σου όμω. Πρέπει να τελειώσει δυνατά τη φάση. Ε, πρέπει να παίξει με ενέργεια πρέπει να κάνει όλα αυτά. Αλλά επί τη ουσία είναι. ακολουθεί κάποιου άλλου. Mm -hmm. ε, το ίδιο σε κάποιο βαθμό και ο Πετρούσεφ. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι έχει. Ε, πολύ πιο αργή προσαρμογή και απόδοση στο να βοηθήσει την ομάδα το Μιτρου Λόγκ, mm -hmm. ο οποίο είναι Γκάρ. Σωστά. Στο σύστημα του Ολυμπιακού, ο Γκάρ είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να μπει στο μυαλό του προπονητή στην κυρολεξία. Ε, ο Σέντερ έχει πιο εύκολη δουλειά. Ε, οπότε σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα του Ολυμπιακού, η ε, ομοιογένεια και ότι αυτή η ομάδα ξέρει τι θέλει, και ο παίχτη πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα. Στον Παναθηναϊκό έγινε κάτι άλλο. Η ομάδα προσαρμόστηκε στον παίχτη Πολύ για να εκμεταλλευτεί τι το το... Mm -hmm. τις τις δυνατότητε του παίχτη. Λοιπόν, μου είπε για εθνική ομάδα, είπαμε για το κύπελο, σχολιάσαμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τι αναμετρήσει που έρχονται. Τώρα πρέπει να μου πει και τα δικά σου. Πού σε βρίσκουμε, τι θα κάνει στο μέλλον, τι θέλει να κάνει στο μέλλον, που βλέπει τον εαυτό σου. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή εμ, νομίζω. Είμαστε μέσα τη σεζόν, ετοιμάζομαι για την επόμενη ουσιαστικά. Ε, θέλω προφανώς μία δουλειά, τη οποία θα έχει καλές συνθήκες να αναδείξω αυτά που μπορώ να κάνω σαν προπονητή, Αλλά καταρχήν θέλω μία δουλειά. Δηλαδή ε, αυτό που θέλουμε σαν προπονητέ, νομίζω είναι μία ευκαιρία να δείξουμε το τι αξίζουμε. Έχω το πλεονίκτημα ίσως ότι ε, δουλεύω σε... Ε, έχω δουλέψει περισσότερα χρόνια στο εξωτερικό, οπότε έχω ένα... Ε, μεγαλύτερο, α, πώς το πω, ε, Μια μεγαλύτερη αγορά. Mm -hmm. ε, και είναι ωραία να δουλεύεις στο εξωτερικό, ε, σε βοηθάει πάρα πολύ. Βέβαια, 10 χρόνια στο εξωτερικό είναι και κουραστικά. Ε, δεν το περιορίζω. Ε, εκεί ε, θέλω απλά κάπου να μπορώ να δουλέψω, να έχω καλέ συνθήκες εργασίας. Ε, με ανθρώπου που αγαπάνε αυτό που κάνουν και μπορούμε να είμαστε στην ίδια σελίδα να δουλέψουμε μαζί. Γιατί αυτό είναι ο τρόπο μου. Δουλεύω μαζί με του άλλου, δεν δουλεύουν οι άλλοι για μένα. Έχει σκεφτεί ποτέ coach να κάνει το, το βήμα του να πα στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Έχουμε δει πολλού που έχουν προσπαθήσει ε, να πάνε στο ρόλο του, του βοηθού σε διάφορου ρόλου βασικά. Γιατί οι ομάδε του NBA έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα όσον αφορά του assistant. Δηλαδή να κάνει αυτό το κομμάτι. Το έχει σκεφτεί ποτέ. Νομίζω ότι κάθε προπονήτης το σκέφτεται αυτό, γιατί είναι το υψηλότερο επίπεδο. Ε, Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ε, είναι πιο, ε, είμαι καλύτερο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ε, και στον τρόπο που παίζουμε και στον τρόπο που προσεγγίζουμε τα παιχνίδια. Ε, και νομίζω ότι έχω περισσότερα να προσφέρω εδώ. Αν έχω την ευκαιρία να πάω εκεί, θα πάω τρία Για το κομμάτι τη εμπειρία το λέω πιο πολύ. Όπω το λε: ε, Είναι μεγάλο σχολείο, δηλαδή ακόμα και τα summer league που πηγαίνω και δουλεύω με κάποιε ομάδε, βλέπει μια τελείω άλλη οπτική γωνία, το οποίο σε βοηθάει, σου ανοίγει του ορίζοντε. Ε, βλέπει ένα άλλο επίπεδο, το οποίο μερικέ φορέ σε κάνει να ε, σε μελαγχολεί, βλέποντα το που δουλεύουν αυτοί και που δουλεύουμε εμεί σε θέμα συνθηκών. Σωστά. Ε, Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, είμαι προϊόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είμαι εξειδικευμένο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και νομίζω εδώ πέρα είναι το πιο δυνατό μου σημείο. Λοιπόν, ευχόμαστε να σε δούμε σύντομα σε κάποιο πάγκο. Αν όχι τη φετινή σεζόν, σίγουρα α, την επόμενη. Και γιατί όχι να σου κάνουμε και συνεντεύξει, δηλαδή να σε δούμε στη Euroleague. Γιατί πολύ ωραία σε ένα ημίχρονο να τα πούμε. Σε ένα... πολύ, <laughs> πολύ ωραία θα ήταν. Λοιπόν, κότσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, ε, εγώ προσωπικά. Σε εκτιμώ πάρα πολύ για την πορεία σου, για όλα αυτά που έχει κάνει. Ε, πραγματικά είσαι ένα από του πρεσβευτέ του ελληνικού μπάσκετ στο εξωτερικό. Όπω και όλοι οι υπόλοιποι προπονητέ που προαναφέραμε ε, που αυτή τη στιγμή δουλεύουν ε, στο εξωτερικό. Και είναι πολύ σημαντικό, ξέρει, ε, το ότι είσαι ένα άνθρωπο, θα το πω έτσι όπω το σκέφτομαι, που είσαι και πολύ ταπεινό για όλα αυτά που έχει κάνει. Δηλαδή, ε, θα μπορούσε να πει, όπω μου λέγε πριν, Έχω δουλέψει με τον Ρονομπράντοβιτ, Έχω δουλέψει με τον Ιτούδη, Έχω πανηγυρίσει 5 Ευρωλίγκε δεν είναι λίγο. Έχω δουλέψει στο <συμίως> Παναθαϊκό, έχω δουλέψει στη Τζέσικα. Ήμουν μετά πρώτο. Ε, Έκανε τόσα πράγματα που είναι δύσκολο ένα άνθρωπο που ξεκινάει από βοηθό του Μπράντοβιτ. Στα πόσα, πόσα χρόνια ήσουν τότε, αν δεν κάνω λάθο. <συμίως> <συμίως> Στα 26 μου. Στα 26, αυτή τη στιγμή να μιλάμε και να μου λέει Είμαι 10 χρόνια στο εξωτερικό. Ναι. <συμίως> <συμίως> και να σε ξέρει όλη η Ευρώπη. Δεν συμβαίνει συχνά. Είναι πολύ δύσκολο. <laughs> το εκτιμώ τώρα με yeah, <laughs> σε δύσκολη <laughs> θέση γιατί δεν ε, αντιδρά καλώς, στα καλά σχολεία, να σου πω την αλήθεια. Ε, κοίταξε, όταν έχει δουλέψει δίπλα με το, με το Ζέλικο, μαθαίνει ταπεινότητα. Γιατί θυμάσαι πάντα mm -hmm. ποιο ήταν αυτό και πώ συμπεριφέρονταν mm -hmm. όταν ήταν αυτό. Οπότε δεν σε αφήνει περιθώρια να mm -hmm. ε, συμπεριφερθεί αλλιώ ε, και δεν είναι του χαρακτήρα μου. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και θα αφήνω του άλλου να κρίνουν αν αυτό είναι κάτι σημαντικό ή όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στο αναλυτικό του Playmakers, ένα από τα δύο, με και να ξαναμιλήσουμε με για τον μπάσκετ που ξέρω ότι τα αγαπά πολύ όπω τα αγαπάμε κι εμεί. <σουμε> 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 ακόμα ένα ανάλυστο έτο έφτασε στο τέλος του, μέχρι το επόμενο δηλαδή. Δίνουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ακόμα περισσότερο μπάσκετ. Από όλους όσου εργάστηκαν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα, καλή συνέχεια.